χωρίς εμάς αυτοί, ρε. Φεύγουμε από εκεί και έρχεται το χάος. Δεν μπορούν. Είχαν να χάσουν από την Τρίπολη και χάσανε από την Νότσελαντ. Η οποία έχει 4-5 παίκτες βέβαια που τους έπαιρνα αύριο, αλλά τέλος πάντων. Σιγά, ρε. Αυτό που σου λέω. Σιγά. Καλά, καλά. Το δεκάρι τους μην το πάρεις εσύ. Ή τα αριστερό τους στον μπακ. Μην πάρεις. Πέλκα έχω. Ναι, βρε, γόρι μου, δεν είναι. Πιο χάφι είναι αυτός. Ο Πέλκας είναι second striker. Δεν είναι, αλλά θα ξέρω να πλάνε και ακριβά. Δεν είναι. Πάντως κατάλληλο για αυτόν τον 10. Ο Γένσεν, πώς λέγονταν. Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο. Δεν μπορούν χωρίς εμάς, δεν μπορούν. Τα παιδιά είναι λίγα χωρίς εμάς. Ακούτε, πάω κοσέρα εδώ στο Λίμπερο. Γεγονός. Αυτό επιβεβαιώνω τον συνάδελφο. Και θα μας ακούτε μέχρι και τις 2. Τώρα πώς μας ακούτε είναι ένα θέμα. Θα το τακτοποιήσουμε λίγο. FM γράφετε και ενώ αφήνετε μηνύματα στο 54526 για ό,τι έχετε να ρωτήσετε, να σχολιάσετε. Για ό,τι γίνεται γύρω από τον ΠΑΟΚ, αν και φυσικά το Μουντιάλ είναι μέσα στη ζωή όλων και είναι και πολύ ωραίο τελικά. Ναι, καλά είναι το απρόσμενα Μουντιάλ. Ίσως ωραίο. Παραλίγο τα παιδιά μας. Εντάξει, κάναν τη δουλειά τους, μπράβο. Ωραία. Που ο Μαύρος Μητσέκης θέλει να είναι πρώτος σκόρερ στην διοργάνωση, δηλαδή αν είναι δυνατόν. Έχει 4 αυτός. 4 έχει αυτός. Τα βουντού μου νομίζω ότι χθες ήταν αποτελεσματικά, αν τι άλλο. Αυτό που κάνει στην τελευταία φάση όμως έπρεπε να του χρεωθεί ένα γκολ. Δεν να δώσει FIFA ένα δώρο. Ένα γκολ δώρο. Όχι, όχι, όχι. Όλη η κίνηση που όχι. Κάνει. Φίλε, τον εξαφάνισε ο Γιωσίντα, να πούμε δύο. Αξίζει. Ναι. Για τον Λουκάκου. Ναι, δύο φόρτα τα οποία παίζουν στην Πρέμιερ φυσικά. Διεκδικούν το τίτλο προς το παρόν. Λοιπόν, σήμερα παίζει η Αγγλία. Σήμερα... Ο Νεϊμάρ δύο δεν έχει. Ξέρω εγώ. Σήμερα παίζει και η Σουηδία με την Ελβετία. Τελειώνουν τα παιχνίδια της φάσης των 16. Ποιος έχουμε... παίζει σήμερα, η Αγγλία, ναι, και. Σουηδία, Ελβετία. Το Ελβετία τώρα, δεν κερδίζει το Ελβετία. Παρασκευή, τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, πα και ασχολείσαι με Κροατίες και με. Όλα ευρωπαϊκά παιχνίδια σφιχτά, κλειστά, άνευρα. Τι ψάρι, όχι το πιο πιθανό. Οι Ιάπωνες χθες ήταν πάρα πολύ καλοί, φίλε. Το είδες τελευταία φάση. Εντάξει, είναι λύθη, άλλο αυτό. Α, καλά. Την Παρασκευή είναι τα επόμενα παιχνίδια. Έτσι, Παρασκευή, Γαλλία, Ουρουγουάη και Βέλγιο, Βραζιλία. Πω, Παρασκευή, βράδυ. Το Βέλγιο, Βραζιλία παίξει το ποτέ 0-0. Γιατί το μιλάνε όλοι και παιχνιδάρα και έτσι και αλλιώ. Λάθος είναι αυτή η εκτίμηση. Παιχνιδάρα που βράζει κόντρα. Ναι, δεν σημαίνει ότι θα. Σφιχτό παιχνίδι. Ναι. Από βράζει ποιότητα κόντρα. Λύχη μέσα σε αυτό. Και σίγουρο άντερ, δηλαδή δεν χαλάει το άντερ. Τώρα που το μίλησα βέβαια. Ουρουγουάη, Γαλλία, Βραζιλία, Βέλγιο, το Σάββατο Ρωσία, Κροατία και θα μάθουμε και το επόμενο προημιτελικό ζευγάρι το βράδυ. Ρωσία, Κροατία, ε. Ωραίο. Ο κορυφαίος παίκτης Κροατίας ποιος είναι αυτή την περίοδο. Ο κορυφαίος παίκτης Κροατίας. Mm. Τον οποίο δεν τον έχω σε καμία εκτίμηση. Ο goalkeeper πάει πολύ καλά. Να μην μπροστά σου το βλέπεις. Τι φίλε, αυτά που έκανε στα πέναλτι δεν γίνονται. Εντάξει, τα γόρια μου πέναλτι είναι τύχη. Είναι τύχη. Είναι και τύχη. Αυτό ήταν εκπληκτικό. Ποιο είναι αυτό που δεν τον περιμένει και έχει κάνει παπάδε. Ο Ρέμπιτ. Έχει δίκιο ο Χρήστο. Εγώ έχω σε μεγάλη εκτίμηση πλέον το Λόβρεν. Εκεί που εδώ και ένα-δύο χρόνια ήταν. Όχι στο build-up. Γενικά όλη παρουσία. Στο build-up έχει κάνει και τη γιόμορφη. Και προσωπικότητα και. Ναι, εντάξει. Τελικά αξίζει που είναι στη Λίβερπουλ. Εμεί όμω. Θα δούμε τι γίνεται στον ΠΑΟΚ. Μας κάνει ο Λόβρεν. Ο Ρέμπιτς μας κάνει. Ο Ρέμπιτς μας κάνει. Ρώτησε για Ρέμπιτς. Αυτό που θέλαμε να περάσουμε την Κροατία εμείς ως Εθνική Ελλάδος. Εντάξει. Ήταν άλλο επίπεδο. Στον ΠΑΟΚ που τελείωσε το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Χθες με το τελευταίο φιλικό. Το πρώτο στάδιο του βασικού σταδίου. Γιατί έχουμε τέτοιο φέτος. Ναι. Με την ομάδα. Στα φιλικά να. Α, είναι λίγο σφιχτή. Να μην. Να είναι λίγο mixed. Να μην ικανοποιεί ιδιαίτερα. Μικρή σημασία το τι γίνεται στα φιλικά, γιατί νομίζω ότι επειδή δεν είναι μια καινούργια ομάδα και επειδή υπάρχει από πέρυσι μια συνέχεια, όσα εμπόδια και αν μπαίνουν. Δηλαδή, επειδή έχουμε δει πράγματα από αυτή την ομάδα, υπάρχει αισιοδοξία, θα τα ξαναδούμε. Το πιο πιθανό είναι να τα ξαναδούμε. Ναι, το πρώτο στάδιο χρησιμοποιήθηκε για να ενταχθούν οι νέοι στην ομάδα. Αυτό έγινε. Δεν πρέπει να υπάρχει μεγάλη ανησυχία τώρα επειδή ο Πάο κάσε την Νότσελαντ ή επειδή δεν έκανε φάσεις ή επειδή έγιναν λάθη στην άμυνα. Η Νότσελαντ δεν είναι τυχαία ομάδα. Κάτσε λίγο. Δηλαδή, μην τρελαθούμε. Εντάξει. Δεν είναι τυχαία ομάδα.
Τι τερμάτισε στη Δανία? Τρίτη. Παίζει η Ευρώπη την άλλη εβδομάδα. Είναι μια γρήγορη ομάδα, πολύ ανοιχτή, παίζει πολύ ψηλά. Έχει ταλέντο. Έχει ταλέντο. Πάρα πολύ νεανική. Η Νόρτζελαντ, η οποία έχει ιδρύσει Ακαδημία Ποδοσφαίρου στην Γκάνα. Έτσι και ο φίλος μου 18 γράφει, για να απαντήσουμε και στο φίλο. Ωραία προετοιμασία. 5 πρωινά ρεπόρτο και τριήμερο Χαλκιδική. Ο Στανόγευς τράγουσε πέρσι, φέτος τσιμουδιά. Φέτος έχουμε δει τον προπονητή ένα χρόνο. Τι έχει κάνει, ρε φίλε. Δηλαδή, τι να σου πούμε τώρα, δηλαδή, ότι τα έχει κάνει μαντάρα ο Λουτσέσκου? Δεν τα έχει κάνει μαντάρα. Είναι, έχει 11 μέρες προετοιμασίας. Έχει άλλες 15. Ο Λουτσέσκου είναι βέβαιο ότι θα τα ακούει από εδώ και πέρα. 100% είναι... θα στοχοποιηθεί ο Λουτσέσκου. Γεγονός ότι θα. Είναι υπάρχει... σαφές από τα παιδάκια που περιμένουν κάνα μεροκάματο στα social media. Ο Λουτσέσκο θα είναι ο στόχος, γιατί. Ο άλλος δεν φταίει ποτέ. Ποτέ δεν φταίει ο άλλος. Έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, έχουμε πολλά και διάφορα και για το πώς έκλεισε αυτό το στάδιο και για τον αγώνα και για τα μεταγραφικά και τις δηλώσεις και μια συνέντευξη του Λιμιού με ρωτέλος της χθεσινής ημέρας. Και ποδόσφαιρο και βόλι στη διάρκεια της εκπομπής, όπως και χθες. Λοιπόν, 3 Ιουλίου με την ποδοσφαιρική ομάδα του ΠΑΟΚ να κλείνει το πρώτο κύκλο προετοιμασίας με τα 3 φιλικά, τις πρώτες προπονήσεις και τις χθεσινές δηλώσεις του προπονητή, ο οποίος είναι αυτός βέβαια που απευθύνεται και στον κόσμο και απαντάει σε ερωτήσεις. Δεν είναι όλα δουλειά του όμως. Ναι, να εξηγεί κάποιες διαφορές των παικτών που ήταν μαζί του μέχρι τέλος χρονιάς με αυτούς τους 7 οι οποίοι τώρα ενσωματώθηκαν. Κάτι που το βλέπουμε κι εμείς. Και έχουν ένα δύσκολο έργο να μπουν στην ομάδα και στις απαιτήσεις τις καθημερινές των προπονήσεων αλλά και του αγώνα. Θέλει λίγο χρόνο αυτό το κομμάτι και δεν είναι μόνο δύο, όπως είπαμε, έτσι ο Ζαμπά και ο Χατσερίδης. Είναι και άλλοι ποδοσφαιριστές και το παράδειγμα που έδωσε ο Λουτσέσκου και το Χαρίση είναι το ενδεικτικό. Ο Χαρίσης πέρυσι έπαιζε σε μια ομάδα με εντελώς διαφορετική φιλοσοφία και πλέον πρέπει να ανταποκριθεί στο κέντρο του ΠΑΟΚ, όπου απαιτούνται διαφορετικά πράγματα στην οργάνωση του παιχνιδιού και στην κατοχή μπάλας. Ναι, γιατί ο Χαρίσης έχει το κουβάλιμα. Ωραία. Ο Χαρίσης έχει το δύσκολο που πρέπει να έχει το χαφ. Αλλά ο ΠΑΟΚ παίζει πολύ σετ παιχνίδι. Δηλαδή θέλει πιο καλή οργάνωση στο παιχνίδι του, πιο συγχρονισμό στις κινήσεις του. Δεν είναι τόσο ελεύθερο το παιχνίδι του ΠΑΟΚ όσο είναι μιας βέλγικης ομάδας. Άλλο παιχνίδι παίζουν αυτοί, άλλο παιχνίδι παίζει μια ομάδα της Ελλάδας. Γι' αυτό και οι δανεισμοί πρέπει να είναι στοχευμένοι. Πήγε ο Χαρίσης εκεί γιατί βρήκε πρόταση ο μάνατζερ του. Στον ΠΑΟΚ θέλανε να τον ξεφορτωθούν, τον έστειλαν εκεί. Ωραία. Ο Χαρίσης όμως έχει τα στοιχεία. Γιατί, ας μου απαντήσει λοιπόν κάποιος, γιατί πήγε κάπου που δεν θα έπαιζε αυτό που παίζει στον ΠΑΟΚ, έστω στο περίπου, για να εξελιχθεί. Δεν σήμερα είναι, που μιλάμε. Πέρυσι το καλοκαίρι που έφυγε ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Πέρυσι το καλοκαίρι που έφυγε δεν ήταν Λουτσέσκου, ήταν ένα χάος. Ναι. Ναι, ρε, τώρα εσύ μιλάς για το τέλειο. Όχι μόνο να βρεις ομάδα, να βρεις τις συνθήκες, τα λεφτά και να βρεις και. Τι να, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ούτε η Ρεάλ το κάνει αυτό. Τι λες, ρε. Δεν μπορεί να το κάνει ούτε η Ρεάλ. Καλά τώρα, εντάξει. Εγώ σου λέω απλά, δηλαδή, παραδείγματος χάρη, άλλο παράδειγμα. Χατζησαΐας Στράουα, που παίζει ίδιο παιχνίδι με εμάς. Δεν πήγε ο Χατζησαΐας, έμεινε πίσω. Παίξει στον Ατρόμητο τώρα. Εντάξει, όχι ότι παλιά είχαμε στον Ατρόμητο, αλλά δεν παίζει ο Ατρόμητος όσο παίζει ο ΠΑΟΚ με 30 μέτρα τη ζώνη μπροστά. Εντάξει, Χαρίσης, θα μπορούσε να πάει σε ένα πρωτάθλημα πιο ορθολογικό. Σε σχέση με το δικό μας. Δεν πήγε. Χάνε μια χρονιά τώρα. Αν ήταν εδώ, θα είχε μια χρονιά με Λουτσέσκου. Δεν την έχει. Εσύ πες ότι ήταν επιτυχημένος ο δανεισμός. Ο προπονητής σου είπε ότι δεν ήταν. Δεν είπε αυτό το πράγμα. Τι δεν ήταν, αυτό είπε. Εξήγησε το ότι αυτός ο ποδοσφαιριστής θέλει χρόνο. Αυτό είναι επί της ουσίας. Για να τα ναι, θέλει χρόνο που τον έχασε πες. Μπορεί και να μην τα καταφέρει ποτέ. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Είναι στο χέρι του, είναι στο μυαλό του. Θα το ξέραμε αυτό σήμερα, άμα δεν είχε δανειστεί όπως να είναι. Δεν συμφωνώ σε αυτό το πράγμα. Καλά. Δεν μπορεί να βρεθεί αυτό που λες. Δεν μπορεί να βρεθεί μόνο μια να ομάδα. Βρεθεί που να ομάδα που θα καλύψει και τα οικονομικά. Ας τα οικονομικά. Τον γιατί δεν τα ο δανεισμός, ο πρώτος στόχος που υπάρχει είναι η ανάδειξη των χαρακτηριστικών του παίκτη. Ποιος τον πληρώνει? Αν πού είναι... τους βρίσκεις? Μα ήδη τους έχω πληρώσει. Με τα δικά σου ψηλά συμβόλαια.
Δεν βρίσκει εννοείται με αυτά τα συμβόλαια που έχει. Τότε... Δεν μπορεί να βρει οικονομικά, δεν το σώζει. Το οικονομικό ξέχνα το. Το οικονομικό είναι το φετίχο. Ξοδεύουμε λεφτά. Αυτό είναι. Το οικονομικό δεν υπάρχει σωτηρία στον ΠΑΟΚ έτσι όπως σκέφτεται ο ΠΑΟΚ. Και δεν τον ενδιαφέρει κιόλα, εντάξει. Δεν τον ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ το οικονομικό. Σήμερα, αύριο μπορεί να τον ενδιαφέρει, μεθαύριο μπορεί να μην τον ενδιαφέρει. Φίλος ρωτάει, πέρυσι την προετοιμασία ήταν όλοι σαν συγκαμμένοι. Φέτος το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο φέτος. Πέρυσι ένα κάρο ρεπό, φέτος το ίδιο. Τα, ρεπό δόθηκαν. Είναι αλήθεια. Ναι. Γράψαμε και ένα κομμάτι για το πώς εξηγείται. Γιατί εμείς δεν ξέρουμε, εμείς καταγράφουμε πώς εξηγείται από την τεχνική ηγεσία το ρεπό. Όσον αφορά τι γίνονταν πέρυσι, για να μην λέμε εμείς, ακούσατε τον Μπέλκα να τα λέει. Έτσι πριν από ένα μήνα περίπου στην εκπομπή. Υπάρχει εμπιστοσύνη στον προπονητή, αλλά στην ουσία μέχρι στιγμής τι διαφορά έχουν οι προετοιμασίες. Η πολύ μεγάλη διαφορά είναι η γνώση της ομάδας στον προπονητή και του προπονητή στην ομάδα. Επίσης, αν πηγαίνει και σε ένα θέμα συντήρησης η ομάδα και δεν πιέζεται πολύ, κάτι το οποίο θα δούμε πώς θα προκύψει, δεν βάζουμε το χέρι μας φωτιά, έχει να κάνει και με το γεγονός ότι ο προπονητής αυτή τη στιγμή φοβάται κάποια τέλος πάντων, τι να πω, τραυματισμό, χτύπα ξύλο. Όποιος αισθάνεται ενοχλήσει βγαίνει έξω κατευθείαν. Κατευθείαν, στο δευτερόλεπτο. Πέρυσι ο προπονητής δεν έπειθε κανέναν, έτσι. Δηλαδή υπήρχαν γκρινιές καθημερινά το ότι δεν κάνουμε τίποτα. Από όλους εντός ομάδας. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Επίσης η Νόρτζελαντ είναι στο πρωτάθλημα Δανίας. Όπου ο Πούκι δεν τους έκανε την Μπρόντμπι. Τελείωσε το συμβόλαιο. Τελείωσε το συμβόλαιο. Γιατί τους έκανε, τόσα χρόνια έπαιζε. Μήπως λέει για τους δικούς μας. Σε ποιον τελικά δεν έκανε. Για τους δικούς μας λέει. Είναι γνωστό ότι ο Πούκι ήταν τελικά η τελική επιλογή του προπονητή, έτσι. Τον ήθελε ο Πούκι. Γνωστό και ο ίδιος μας το απαιτεί να... Ναι, και ήμασταν εκεί παρόντες όταν εξηγούσε γιατί σε εμάς τα... Γιατί είδα και αυτό κάπου γραμμένο ότι ο προπονητής φταίει. Καλά, θα έχουν να γίνουν τώρα με τον προπονητή. Καλά, και να ξέρετε, από εδώ και πέρα είναι η εποχή που την ακούει ο προπονητής. Θα στοχοποιηθεί και θα... Ναι, δεν είναι ξεκάθαρο. Είναι, ξέρουμε πώς γίνεται το παιχνίδι. Τα επιχειρήματα του. Τα προτερήματα του Πούκη γιατί τον διάλεξε τελικά. Δεν έκλεισε. Ο ΠΑΟΚ αποφάσισε όταν ο Πούκη έδωσε το OK. Ο ΠΑΟΚ ήταν τέσσερις μέρες, συζητούσε για τεχνικές λεπτομέρειες. Τι δεν είχε συμφωνήσει. Και μετά αποφάσισε να μην τον κλείσει. Και δεν είναι τεχνικές λεπτομέρειες, ήταν δικαιολογία. Αποφάσισε να μην τον κλείσει. Ήταν επιλογή. Να πάει για κάτι καλύτερο. Εντάξει. Να πάει για κάτι καλύτερο, Δημήτρη. Δηλαδή, σου λέει ο προπονητής, πάρε αυτόν. Να τελειώνουμε. Ναι, αποδείχθηκε ότι δεν έχει τον τελευταίο λόγο. Άρα μην μας λένε ότι όλοι μαζί αποφασίζουν. Μην μας λέει ότι στην περίπτωση σας να ήξερε τα πάντα και την επόμενη μέρα κόπη και ο σνά. Θα αυτό ακούσουμε. Αυτό που γίνεται στον ΠΑΟΚ σε κάποια φάση θα καταλάβετε πόσο μεγάλη ζημιά είναι. Εμείς προσπαθούμε προσεκτικά να σας πούμε τρία πραγματάκια και μετά την ακούμε κιόλας. Αλλά τέλος πάντων, τα γεγονότα μιλάνε μόνα τους. Ακούσουμε σε λίγο πώς ξεκίνησε αυτό το καλοκαίρι με τσατάκι του Ιβάν Σαββίδη εκείνο το βράδυ και αυτή τη στιγμή για το που βρίσκεται η ομάδα με ό,τι περιέγραψε χθες ο προπονητής. Ο ΠΑΟΚ καλά είναι, έτσι. Δεν ο είναι μια πολύ ισχυρή ομάδα και θα μπορούσε να είναι πολύ ισχυρότερη. Εκείνη το πρόβλημα. Από βλακίες, εντάξει. Όχι ότι μου λέει ο άλλος, δεν έρχονται εύκολα στην Ελλάδα οι παίκτες. Χάρηκα πολύ ρο, δεν έρχονται εύκολα. Ναι, και πόσοι παίκτες μπορούν να βρουν τα συμβόλαια που δίνει ο ΠΑΟΚ εκτός Ελλάδας, για πείτε μου. Εσείς πιστεύετε δηλαδή ότι υπάρχει μόνο ο Πούκι και ο Βέρμπουμ στις λίστες του ΠΑΟΚ. Δηλαδή είναι 10 άτομα στο σκάουτινγκ και έχουν βρει 2 παίκτες, αυτοί είναι. Τελειώσαμε. Τι ωραία, πάμε παρακάτω. Εγώ λέω ότι έχουν τουλάχιστον 30 παίκτες σε κάθε θέση. Χωρίς να ξέρω, έτσι από ένστικτο. Ακόμα πραγματικά δεν έχω καταλάβει για τον αριστερό μπακ τι έχει συμβεί. Πραγματικά εγώ που είμαι μέσα και δεν το έχω καταλάβει. Θα σου πω εγώ τι έχει συμβεί. Τι έχει γίνει και γιατί. Ο Γιαννούλης πήγε στον Ατρόμητο. Τον υπολόγιζε ο Λουτσέσκου του Γιαννούλη. Τον υπολόγιζε την κουβέντα που κάναμε στη Μακεδονία Παλάς. Ναι. Τον υπολόγιζε. Ωραία. Μετά όμως. Μετά έμεινε στον Ατρόμητο. Γιατί. Γιατί τον είχαμε δανείσει 2 χρόνια. Αυτό δεν είναι το story. Δεν ξέρω. Γιατί δεν μπορούσε να σπάσει αυτή η συμφωνία, σοβαρά μιλάς τώρα. Δεν μπορούσε.
Θέκεται από 8 να τρώμε το. Μπορούσε να σπάσει. Και θα έρχεται 3 σουλού, δεν έχουμε αριστερό μπακ. Ωραία, μπορούσε να σπάσει. Αφήσαμε το νούμερο 1 σε αυτό το πρωτάθλημα. Δεν το καταλάβει αυτό το πράγμα. Επέλεξε να μην το κάνει. Δεν είναι, μπορούσε. Πάμε στο διάλειμμα για να τα βάλουμε όλα στην σειρά και να τα θυμίσουμε. 12 λεπτά πριν τη μία, 13 λεπτά. Επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, την ομάδα που βεβαίως έχει τον πιο δυνατό, τον πιο τον μεγαλομέτωχο με την καλύτερη, με την πιο ισχυρή διάθεση και τις μεγαλύτερες δυνατότητες, όπως έχει αποδείξει. Την ομάδα που πέρυσι ήταν φυσικά η κορυφαία, με εκπληκτικά αποτελέσματα και πολύ καλό ποδόσφαιρο. Με τον καλύτερο προπονητή που παραμένει κιόλας, γιατί άλλοι άλλαξαν προπονητή. Με το καλύτερο ρόστερ με διαφορά από όλα τα άλλα, για να μην ξεχνιόμαστε. Mm-hmm. Με φιλάθλους οι οποίοι από την πρώτη μέρα διάθεσαν διαρκείας. Πόσο πόσο 1250 πόσο. Ναι, 700 χθες. Και επειδή είχαν φύγει κάποια διαδικτυακά, έχουν αγοράσει 1240 διαρκείας. Φίλαθλοι οι οποίοι πέρυσι 11 φορές δεν είδαν την ομάδα τους στο γήπεδο. Αυτό είναι μεγάλο πλήγμα. Αλλά παρόλα αυτά, οι φωτογραφίες οι χθεσινές από τους φιλάθλους, οι οποίοι μάλλον από παράδοση, νομίζω, πηγαίνουν την πρώτη μέρα να πάρουν το διαρκείας, για να λένε ότι ήμουνα εκεί, είναι πολύ ιδιαίτερες. Δείτε ανθρώπους. Έχω δει φωτογραφίες στον άλλο να το έχει στην καρδιά το διαρκείας. Να δείχνει δηλαδή την αφοσίωση και την πίστη σε αυτή την ομάδα, που πέρυσι του τη στέρισαν 11 φορές. Και όλα τα άλλα που τη στέρισαν. Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ και στο ξεκίνημα το 18. Και απλά αυτά είναι τα αυτονόητα τα οποία σημειώνουμε κάθε μέρα ή όποτε χρειάζεται. Και απλά κάποια πράγματα σαφώς θα μπορούσαν να γίνουν και καλύτερα. Τα λέμε, τα αναφέρουμε, τα συζητάμε. Εδώ χωρίς τώρα καμία... άκου το φίλο πόσο κακή ποδοσφαιρική προσέγγιση έχει. Και δεν το λέω με κακή, αδερφέ, το λέω τέλος πάντων. Αυτό που γίνεται λέει, δεν είναι καινούργιο και είναι ανεξάρτητο από πρόσωπα. Ο Ιβάν λέει, λειτουργεί με βάση την υπομονή και τον grand finale. Υπομονή μέχρι το τέλος Αυγούστου. Φίλε, ήδη πετάξαμε στα σκουπίδια 50 μέρες. Αν κάνει τον grand finale που λες ο Ιβάν, ο οποίος έχει υπευθύνους να ασχολούνται με αυτή την ιστορία και θα πρέπει να τον καθοδηγούν, γιατί δεν είναι ποδοσφαιρά άνθρωπος. Έχουν ευθύνες, εντάξει. Και υπάρχουν και τα θέλω του προπονητή, που είναι ο ηγέτης του αγωνιστικού τμήματος. Ωραία, αν γίνει λοιπόν αυτό, θα έχουμε χάσει 50 μέρες τώρα, 50 μέρες μέχρι τέλος Αυγούστου και 50 μέρες στη διάρκεια της σεζόν. Αν αυτό πιστεύετε ότι είναι το ορθολογικό και είναι εντάξει, μόνο αδερφέ έτσι είναι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι, φάνηκε στην αρχή της περσινής σεζόν. Χάσαμε πέρσι το πρωτάθλημα. Ωραία, από τη λαμογιά των άλλων, αλλά για να φτάσουμε στη λαμογιά των άλλων, είχαμε κλιματίσει εμείς. Κάποια πράγματα θα μπορούσε και θα έπρεπε να γίνουν διαφορετικά. Μα αυτά είναι εύκολο, συζητάμε. Δημήτρη. Είναι εύκολο. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο. Δεν θα έπρεπε ο ΠΑΟΚ να ψάχνει 10-12 μήνες για ένα σεντερφόρ. Δεν θα έπρεπε. Ο ΠΑΟΚ έπρεπε να πάρει σεντερφόρ από τη μέρα που φύγει ο Κλάους. Δεν θα έπρεπε αύριο στην προπόνηση μεθαύριο να έχει έναν φόρ. Δουλεύει η ομάδα και να υπάρχει μόνο ο Μιστακίδης, ο οποίος και αυτός δοκιμάζεται, είναι σε ένα πειραματικό στάδιο. Είναι μια... Τετάρτη φεύγει ο Κουλούρης. Αύριο δηλαδή. Ναι, αυτό λέω. Στην προπόνηση την επόμενη του ΠΑΟΚ δεν θα έπρεπε να υπάρχει μόνο ένας φόρ. Έβλεπα στο live χθες, ξεφωνήσαν όλο τον Κουλούρη. Ωραία. Πολύ ωραία. Ξεφωνήστε τον. Εντάξει, είναι της μοδός. Έβαλε τον γκολ μετά. Που εντάξει, δεν ήταν κανένα super goal, αλλά έβαλε τον γκολ. Μετά σταμάτησε το ξεφωνητό. Έχετε σκεφτεί ότι ο κάθε Κουλούρης είναι απαραίτητος και στην προπόνηση? Ειδικά ο Κουλούρης που είναι ένα παιδί δυνατό, πιέζει τα στόπερ, πρεσάρει, κάνει ράνι. Ξέρετε πόσο χρήσιμος είναι για την προπόνηση? Δεν θα έπρεπε ο Κουλούρης, εφόσον αποφασίστηκε να φύγει, να είναι στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Πήγε αναγκαστικά. Δηλαδή αυτό δεν είναι λογικό για τον ΠΑΟΚ 18 του Σαββίδη. Να αποχαιρετάει ο κάθε Κουλούρης, αλλά στο τέλος να καταλαβαίνουν ότι δεν πρέπει να φύγει γιατί δεν έχουν άλλον. Δεν έπρεπε. Δεν έπρεπε να υπάρχει ο Λεβέκ. Δεν έπρεπε να παίζει ο ΠΑΟΚ στην προετοιμασία. Ο τύπος κατέβηκε στο Γαλλία Αργεντινή το 65, να δει το παιχνίδι δοκιμότανε. Δεν έπρεπε να παίζει στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ αριστερό μπάκο Μπαλογιάννης. Ο οποίος είναι top ταλέντο, top.
Δηλαδή είναι ένα project το οποίο αν το δουλέψει ο ΠΑΟΚ θα έχει οχτάρι δικό του που θα το μοσχοπουλήσει κιόλας. Και ξαφνικά το οχτάρι βαφτίζεται αριστερό μπακ, γιατί δεν έχω αριστερό πόδαρο. Δεν έχω αριστερό πόδαρο. Έχω έναν το Λεβέκ που δεν έχει πόδι όμως. Δηλαδή θεωρητικά είναι αριστερό πόδαρος. Εντάξει, δεν έχει αριστερό πόδαρο η ομάδα. Αυτά δεν έπρεπε να γίνονται στον ΠΑΟΚ. Γίνονται. Προφανώς όλα αυτά τα οποία χθες είπε ο Λουτσέσκου και είπε και νωρίτερα δεν λέγονται μόνο δημοσίως. Προφανώς έχουν υποθεί και εσωτερικά εδώ και πολύ καιρό. Δεν μπορεί, θα βρεθεί κάποια στιγμή λύση. Θα μπουν όλα σε έναν δρόμο. Δεν μπορεί, δεν γίνεται. Αν είναι πράγματι ο Λουτσέσκου αυτός τον οποίο πιστεύουν και πίνουν νερό στο όνομά του και έχει τον τελευταίο λόγο, προφανώς κάποια στιγμή θα ακουστεί και θα λυθούν αυτά τα 2-3 προβλήματα τα οποία έχει τώρα ο ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα της σεζόν. Πανηγυρίζουμε γιατί η Βασιλεία πούλησε τους δύο καλύτερους παίκτες. Δηλαδή το πιο θετικό από όλα όσα συνέβησαν το τελευταίο χρονικό διάστημα όσον αφορά στον προγραμματισμό είναι η επιλογή της Βασιλείας να πουλήσει. Αυτό το καλοκαίρι αυτό το ξεκίνησε καλοκαίρι. Εκεί στις 12-13 Μαΐου με τον Ιβάν Σαββίδη να λέει τότε. Я хочу, чтобы завтра. Θέλω αύριο. I want it tomorrow. Уже Разван. Ο Разван ήδη. Разван already. Начал работать над новым сезоном. Να αρχίσει να δουλεύει για το καινούριο σεζόν. To start working for the new season. У тебя открытый бюджет. Έχεις ανοιχτό budget. You have an open budget. Открытый бюджет. Ανοιχτό budget. Open Я budget. Я все равно докажу, что мы заслуживаем гораздо большего. Και εγώ σε κάθε περίπτωση θα αποδείξω ότι εμείς αξίζουμε πολλά περισσότερα. I will prove that we deserve. Αυτό έλεγε τότε ο Ιβάν Σαββίδης, νομίζω 13 Μαΐου πρέπει να ήταν εκείνη η βραδιά που μίλησε για τελευταία, ναι, και 13-14 Μαΐου. Ο Λουτσέσκου να ξεκινήσει, ο Λουτσέσκου έχει το budget, ο Λουτσέσκου έχει τον έλεγχο και εσένα ακούμε και εσένα περιμένουμε. Μετά από 40-45 μέρες ο Λουτσέσκου χθες άρχισε να εξηγεί κάποια πράγματα τα οποία προφανώς δεν είναι όπως θα τα ήθελε. Ο Χατσερίδη και Ζαμπά, εντάξει, και πήγαινε την τραυματισμή των παιδιών. Υπάρχει στον κόσμο μια προσμονή, μια αγωνία, ένας προγραμματισμός για τις μεταγραφές που δεν γίνονται. Το Στέργιο ακούμε, το πολύ καλός με δεδομένο ότι έχει τελειώσει και ένα στάδιο προετοιμασίας. Το Λιμέτα πήγε εξαιρετικά σήμερα. Ειδικά σε χωρισμός επιστημού. The transfers for different reasons from Χατσερίδη and Ζαμπά, and generally people are a little worried, are anxious about the fact that there is no such movement in the transfer period. What could they expect? But you know very well that for the players that are new, it's very hard to enter in our group. I had yesterday a talk with one player from last season, and exactly about this we are talking. It's not easy because we know exactly what to do, how to do, how to prepare, how to be all together. Ξέρετε πάρα πολύ καλά και οι ίδιοι ότι δεν είναι εύκολο για έναν παίχτη καινούριο να μπαίνει στο group μας. Χθες είχα μια συζήτηση με έναν παίχτη που ήταν και πέρσι στην ομάδα και αυτό ήταν το αντικείμενο της συζήτησης, λόγω του γεγονότος πως οι παίχτες που ήταν πέρσι ξέρανε το πώς θα προπονηθούν, ξέρανε τι πρέπει να κάνουν, καταλάβαιναν πολύ πιο εύκολα κάποιες καταστάσεις. Don't think just about Kacheridis or Jabba, think about also the other that came back from loans, which are players that are talented, but they need some time. And here I'm talking about Lambru, about Harisis, about Kitsu, about Pedro, then Mistakidis, then for me are players that are new for our team. And as I said also before,
We have a new team. Μην σκέφτεστε μόνο σαν καινούριους παίκτες που αναφέρουμε τον Χατζέδη και τον Τζαμπά. Σκεφτείτε και άλλους παίκτες πιο νέους οι οποίοι βρίσκονταν σε άλλες ομάδες και επέστρεψαν τώρα. Και μιλάω εδώ πέρα για τον Λάμπρου, για τον Μιστακίδη, για τον Χαρίση, τον Κίτσιου. Είναι παίκτες οι οποίοι χρειάζονται χρόνο για να βρεθούν και να καταλάβουν αυτό που θέλουμε. Ουσιαστικά είμαστε, όπως έχω ξαναπεί, μια νέα ομάδα. Then think about that in this camp one of the players that played all the games was Baloyanis and played in a totally different position from which he was used. Σκεφτείτε και ότι σε αυτό το στάδιο της προετοιμασίας αναγκαστήκαμε να παίξουμε με τον Μπαλογιάννη σε μια θέση με πάρα πολλά λεπτά, σε μια θέση την οποία δεν έχει ξαναχρησιμοποιηθεί. In this moment is nothing to be analyzed. There are just 11 days and don't expect that all these players in 11 days they will be ready to play in our main group. Και είναι 11 μέρες μόνο προετοιμασίας και μην περιμένετε και οι ίδιοι αυτοί οι 11 παίκτες να είναι αυτοί που θα μπορέσουν να παίξουν 100% όσον αφορά το σύνολο του γκρουπ μας. They left two players which were with a lot of experience and they were almost always in the games like Jalba, like Jalma and Robert. Prio wasn't here. Then the line of attack was totally different. Then for us and for me as a coach, the most important that we had very good days of preparation and we continue forcing all the other new players to come, to adapt and to understand. Θυμηθείτε ότι έφυγαν και δύο παίκτες οι οποίοι ήταν πάρα πολύ έμπειροι, είχαν πλήρη επίγνωση του πλάνου μας, όπως ήταν ο Τζάλμα Κάμπος και ο Ρόμπερτ Μακ. Επίσης ο Πρίγκιβιτς δεν ήταν μαζί μας σε αυτό το στάδιο της προετοιμασίας. Από εκεί και πέρα είχαμε μια καινούργια γραμμή στην επίθεση και από εκεί και πέρα κρατάμε το γεγονός πως είχαμε 11 πάρα πολύ καλές μέρες προετοιμασίας και την ευκαιρία να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους καινούργιους παίκτες να προσαρμοστούν σε όλο μας το πλάνο. I forgot to mention Harisis that was in these games in the middle. And for him it's very difficult because really it is a perfect chemistry between Maurizio, Kanyas, Shakov, and he had to understand our way of playing. He came from Belgium in a country and from a team which played very direct, without too much organization, a lot of physique. And here we like to have the ball possession to build up from down. We forced a lot. This situation starting from a goalkeeper to have the confidence and the possibility to escape from pressing because not just Basel but in generally in Europe there are teams that press high and we have to have this good understanding and to be able to manage this kind of games. Δεν μίλησα και καθόλου πριν για τον Χαρίση, ο οποίος είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει πέσει σε εισαγωγικά πάνω σε μια πολύ καλή χημεία τον Μαουρίσιο Κάνιας και Σακόφ. Είναι ένας παίκτης ο οποίος ήρθε από ένα πρωτάθλημα του Βελγίου, το οποίο ήταν ένα πρωτάθλημα το οποίο βασίζεται σε περισσότερο στα φυσικά προσόντα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει συνηθίσει να παίζει με ένα πιο άμεσο παιχνίδι όπως έπαιζε η ομάδα του. Εμείς στον ΠΑΟΚ θέλουμε να ελέγχουμε τα παιχνίδια όχι μόνο για να διαχειριζόμαστε την πίεση, όχι μόνο εν ώψη της Βασιλείας, αλλά γενικότερα. Για τις μεταγραφές που περιμένει, δεν μας είπε. You didn't talk about the transfers that you expect. Okay, this we know it's obvious that we have two emergency positions. Είναι προφανές ότι υπάρχουν, ότι επήγουν κάποιες θέσεις. Then what more you want? Τι παραπάνω θέλετε? Four in left back. Foreigner and left back. Ένα αριστερό back και ένας επιθετικός είναι η θέση που επήγε. Compulsory. And as fast as possible. Και όσο πιο σύντομα, όσο το σύντομότερο δυνατό. Because wasting time, then will be more time for adaptation. Ξοδεύοντας χρόνο, θα χάσουμε και τον χρόνο προσαρμογής τον οποίο χρειαζόμαστε. We have a very good team, very good main group. But if start to have a problem with one of these players, after could be a danger for us. For this reason, we need as fast as possible these two solutions. Έχουμε ένα πολύ καλό group, έχουμε πολύ καλές πρώτες επιλογές, αλλά αν συμβεί οτιδήποτε, δεν θα έχουμε κάποια λύση. Αυτά περιέγραψε χθες. Αυτά περιέγραψε. Ένας τραυματισμός το βγάζει εκτός ισορροπίας. Αυτό είναι το θέμα. Χτύπα ξύλο, να το πω τώρα, δεν το λέω. Αν χτυπήσει ο τάδε,
ποιος θα παίξει. Δεν λέω το όνομα. Δεν λες το όνομα. Αν χτυπήσει ο άλλος το ψηλό το παλικάρι, ποιος θα παίξει. Δεν λέω το όνομα. Τίποτε, σε καμία περίπτωση. Αν αισθανθεί ενοχλήσεις, πήγε να ξεκουραστεί αγόρι μου. Και αν δεν έχει πάρει 90 λεπτό, τι να κάνουμε. Φίλε, δεν έχω άλλον. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, αυτός που θα έχει τον έλεγχο, το budget, τον τελευταίο λόγο, όπως περιγράφει ο Σαββίδης κτλ. Σήμερα, μετά από ένα πρώτο διάστημα προετοιμασίας, δεν καταλαβαίνει γιατί έπρεπε να είναι ο Μπαλογιάννης και να παίζει αριστερό μπακ, έτσι, σε μια γενική μορφή. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, δεν του αρέσει το ότι έχει αλλάξει το ένα τέταρτο της ομάδας. Δεν τώρα αρέσει. Εκεί επάνω δεν ξέρω τι ακριβώς έχει φταίξει. Δηλαδή, ή έχεις τον έλεγχο εσύ ή δεν τον έχεις, ρε παιδί μου. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω. Σχολίασε ότι έφυγε ο Μάκ και ο Κάμπος. Του Κάμπος όμως το θέμα είναι πολύ λεπτό. Δηλαδή υπάρχει αντίλογο σε αυτό που λέει ο Λουτσέσκου. Ναι. Μάλλον δεν του αρέσει που έφυγε ο Κάμπος. Δεν του το αρέσει και έχει ζητήσει να μείνει. Ναι. Αλλά εδώ υπάρχει και ένα αλλά. Δεν μπορεί να κρατήσει τον παίκτη που έχει τριετές συμβόλαιο να τελειώνει. Ή τον ανανεώνει. Ναι. Είπα ΠΑΟΚ και νομίζω το καταλαβαίνει και ο Λουτσέσκου αυτό. Δεν μπορούσε να κάνει το χατήρι του Κάμπος. Για πολλούς λόγους. Έτσι έκρινε. Για τον Κάμπος, γιατί αν ήταν ο Βιερίνη, μπορούσε να το κάνει. Συμφωνώ μαζί σου. Δεν έχω αντίθεση σε αυτό. Απλά θα. Και δεν θα μπορούσε να το κάνει το χατήρι, γιατί μετά τον Κάμπος έχει το Βαρέλα, το Μάτος, τον Κάνιας. Ο καθένας θα ζητούσε τριετές συμβόλαιο. Και είναι στα 32 όλοι. 31 στα 32. Ναι. Υπάρχει λοιπόν απάντηση και γιατί έφυγε ο Κάμπος και ο Μάκης. Εκεί συμφωνούμε. Απλά έτσι όπως έγινε το πράγμα. Υπάρχει ενδεχόμενο στα πρώτα παιχνίδια με την Βασιλεία. Δεν θέλω να το ζήσω αυτό. Ναι. Να τζάλμα να λέμε και να κλαίμε. Εντάξει. Ναι, αλλά αυτό είναι πρόβλημα. Το είπαμε και χθες ότι η μία θέση που θα παίζει στο γιατί μέχρι την τελευταία προπόνηση θα είναι αυτή. Εξηγεί για το Χαρίση το παράδειγμα για να καταλάβουν όλοι τι σημαίνει ότι δεν είναι εύκολη προσαρμογή στην ομάδα μας. Έπαιζε κάτι άλλο. Στις δηλώσεις στην Νόβα που τις έχουμε και αυτές, όταν ρωτάει ο Κωστής ο Μπότσαρης. Αν έρθει κάποιο παίκτη τώρα, υπολογίζεται με τη Βασιλεία. Το όχι του Λουτσέσκου το προσέξει. Εντάξει, όχι. Ναι, όχι, τέλος. Γιατί? Είναι. Γιατί, ρε φίλε, το ποδόσφαιρο είναι καθαρά ο συγχρονισμός 11 ανθρώπων. Μπορεί να έρθει ο Ρονάλντο, βέβαια. Ναι, αν έρθει ο Ρονάλντο, ξανασυζητάμε. Έτσι, ναι, υπάρχει αυτό το. Ναι, επειδή δεν θα έρθει όμως ο Ρονάλντο. Ναι, δεν θα έρθει ο Ρονάλντο. Εντάξει, και επειδή αυτό που περιμένω κάνει διακόπτες με την κομμενά του στην Τουρκία, ούτε καν στα Παππούα ή στις Σεϊχέλες. Σύζυγος είναι επίσημη. Ε? Η σύζυγος είναι επίσημη. Γκόμενες είναι. Μέχρι αποδείξεις το αντιθέτω. Ωραία, κάνει και σηκώνει και ίστα story, ενώ μας και το κόλλος μας. Ωραία, αν και δεν ανέφερε για χαφ, νομίζω πλέον ειδικά εκεί έχει συμβιβαστεί στην ιδέα. Ναι. Αυτό που καίγεται είναι αριστερό μπακ που μαθηματικά προέκυψε και βέβαια φόλ και δεν βγαίνουν ούτε προπονήσεις. Εκεί μίλησε για επίγουσα κατάσταση. Επίγουσα κατάσταση, ναι. Εκεί μίλησε για απαραίτητες κινήσεις. Δεν βγαίνουν προπονήσεις. Δεν θα έπρεπε ο ΠΑΟΚ να μιλάει έτσι αυτή τη στιγμή. Δεν θα έπρεπε. Ναι, δηλαδή έχει όλες τις προϋποθέσεις ο ΠΑΟΚ να τα αποφύγει αυτό. Να σου πω και κάτι άλλο. Πραγματικά, μπορεί να συμβαίνουν πράγματα, ρε φίλε, που εμείς δεν τα καταλαβαίνουμε. Γιατί εμείς σκεφτόμαστε με μια λογική. Εντάξει, ας βγει ο υπεύθυνος αγωνιστικού τμήματος, ο προϊστάμενος του Λουτσέσκου, και να κάνει μια συνέντευξη τύπου και να μας εξηγήσει τι γίνεται. Μεταξύ τους τα λένε. Ε? Αυτά που έχει πει ο Λουτσέσκου δεν τα έχει. Δεν τα είδες αν τα λένε μεταξύ τους ή όχι, δεν ήσουν εκεί. Όχι, δεν του είδα να τα λένε. Ούτε εγώ του είδα να τα λένε. Εντάξει, φίλε, εμείς είμαστε 2 ώρες στην προπόνηση. 4. Εντάξει, ναι, και παραπάνω. Σίγουρα τα λένε. Στο γήπεδο. Στα φιλικά. Στο γήπεδο. Τι... Έχει, δεν ήταν πολλές μέρες εκεί ο τεχνικός διευθυντής. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Όλα αυτά προφανώς έχουν υποθεί και εσωτερικά. Αλλά φτάνει ο ΠΑΟΚ να λέει ότι υπάρχει μια. Ο προπονητής του να λέει ότι υπάρχει μια επίγουσα κατάσταση για απόκτηση 2 παικτών. Αυτή είναι η κατάσταση. Ούτε υπερβολές, ούτε. Τα γεγονότα μιλάνε μόνο τους. Να κρύβεται κάτι. Τα θετικά του ΠΑΟΚ είναι πολλά παραπάνω από ό,τι τα αρνητικά. Αν δεν αλλάξει η ρότα, από τώρα σας προειδοποιούμε ότι θα δείτε μια στόχευση στο Λουτσέσκο. Θα τη δείτε. Προτάθηκε στη Φροζινόνο Ελ Καντουρί. Ελ Καντουρί, παιχτάρα. Ποιος προτάθηκε, από ποιον προτάθηκε. Προφανώς από τον μάνατζερ. Αναφέρουν οι Ιταλοί. Τι λέτε. Δεύτερη ώρα στο ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24 και πάμε αμέσως να καλησπερίσουμε τον πρόεδρο του ΤΑΠΑΟΚ, τον κύριο Αντώνη Τσαλόπουλο, ο οποίος έκανε ρεκόρ ολοκλήρωσης ρόστερ. Ναι, η ομάδα βόλη του ΠΑΟΚ που
κερδίζει εντυπώσεις. Βέβαια, κύριε Τσαλόπουλε, δεν τα κάνετε όλα αυτά για τις εντυπώσεις, έτσι. Την ουσία ψάχνετε προφανώς. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι, η ουσία είναι αυτή. Η ομάδα ολοκληρώθηκε, το ρόστερ. Τώρα πλέον περνάει η ευθύνη στο προπονητικό team. Ναι. Έγινε ό,τι έγινε φέτος, ειδικά με το timing, τον χρόνο και το ότι κλείσατε το ρόστερ τόσο νωρίς, επειδή ίσως έχει ασκηθεί κριτική και ίσως έχετε αποδεχθεί ότι κάποια πράγματα τα περασμένα χρόνια είχαν μείνει κάποια κένα, ο ΠΑΟΚ το χειμώνα πάντα άλλαζε, τελικά δεν έβγαιναν, ή υπήρχε άλλο σκεπτικό? Όχι, ήταν συγκυρίες και συμπτώσεις. Δεν μπορώ να το πω ότι ήταν άλλο το σκεπτικό, το ίδιο παρέμεινε. Αλλά έτσι ερχόταν τα πράγματα. Φέτος τελειώσαμε, πήραμε μια απόφαση, αλλάξαμε προπονητή, συνεργαστήκαμε μαζί του, κάναμε τις επιλογές, ολοκληρώσαμε, κάναμε τις συμφωνίες και μπορώ να σας πω ότι πολύ πιο μπροστά ήταν κλεισμένη η ομάδα, αλλά για λόγους τακτικής, γιατί περιμέναμε να δούμε και πώς θα εξελιχθούν και οι αντίπαλοι κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Να πορευτούμε και εμείς. Ξέρετε, δείχνει ο ΠΑΟΚ σαν να θύμωσε που έχασε το πρωτάθλημα το τελευταίο και αντιδρά με αυτόν τον τρόπο. Με τέτοια ομάδα, με τέτοιες μεταγραφές. Είναι γεγονός, δεν είναι. Γεγονός. Δεν ξέρω αν φαίνεται, πάντως μας πείσμωσε το γεγονός της απώλειας του πρωταθλήματος. Να γίνουμε λίγο αδιάκριτοι, εντάξει, δεν ξέρω αν μπορείτε να πείτε σε νούμερα. Αυτή η φετινή ομάδα όπως διαμορφώνεται, πόσο πιο ακριβή είναι από την περσινή, όπως τελείωσε? Είναι 20 με 30% επάνω. 20 με 30% ανεβαίνει το budget της ομάδας. Ναι, και γι' αυτό τον λόγο, επειδή θα ξεφεύγαμε ακόμα περισσότερο, κοιτάξαμε να δύο θέσεις να τις επανδρώσουμε με δύο παίκτες με μέλλον. Είναι αυτή του Μπούτος. Του Μπούτος, ναι, και ο άλλος ο Καπετανίδης. Μάλιστα. Α, και αυτό έχει σχέση και με το budget. Ναι, έχει μια συνάρτηση. Θέλετε να επιβεβαιώσετε για την ομάδα γενικά ή για κάποιους παίκτες υπάρχει βοήθεια, ενίσχυση, χορηγία από την οικογένεια Σαββίδη? Τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται. Το δούλεψε λίγο και μετά το είπε. Δεν περιγράφονται. Μάλιστα. Το δούλεψε λίγο. Κατά τα άλλα, το οικονομικό, που εντάξει, από περιέργεια, από κουτσομπολιό, είναι πάντα Κατσαρής Τσαλόπουλος? Ναι, κοιτάξτε, είναι όντως Κατσαρής Τσαλόπουλος, αλλά η οικογένεια Σαββίδη μας δίνει μία σιγουριά. Αυτό το συνέστημα το έχω ζήσει και όταν ξεκίνησα τα πρώτα μου επαγγελματικά βήματα, όταν ο πατέρας μου που παραχώρησε την επιχείρησή του, έλεγα, όταν έκανα κάποια, έπαιρνα μια απόφαση με ρίσκο, έλεγα δεν μπορεί να με αφήσει να πάω φυλακή, θα με βοηθήσει. Ναι, ναι, ναι. Λέτε ότι ό,τι και να γίνει υπάρχει εκεί για να στηριχθούμε. Είναι ο μεγάλος ο Πάτερ Φαμίλια. Ναι, ναι. Καταλαβαίνουμε το πώς περιγράφεται. Είναι πολύ μεγάλο αυτό το συνέστημα, δηλαδή, που σου δίνει η παρουσία αυτού του ανθρώπου. Άλλωστε, να πούμε ότι σήμερα θα ήμασταν, εγώ θα ήμουν πρόεδρος στο ΤΑΠΑΟΚ. Εσείς ξέρετε. Νομίζω όχι, αν δεν υπήρχε Σαββίδης. Να παρέχει αυτή τη στήριξη. Ίσως δεν θα υπήρχε. Όχι, δεν θα υπήρχε. Θα υπήρχε ο ΠΑΟΚ, αλλά δεν θα ήταν σε αυτό το επίπεδο. Ναι. Ως σύλλογος, όχι μόνο η ΠΑΕ. Ως σύλλογος, ναι. Ως σύλλογος. Επειδή πέρυσι πολλά, δεν ξέρω αν κρίθηκαν εντελώς, αλλά το καλοκαίρι πολλά πράγματα παραξένεψαν με το πώς κάποιες ομάδες, και ο Ολυμπιακός συγκεκριμένα,
διαμόρφωσε το ρόστερ του και μετά πάρθηκε απόφαση για τους ξένους. Φέτος τι περιμένω σε το κομμάτι, έχει ξεκαθαρίσει? Μάλλον θα ισχύσει και ό,τι ήταν πέρσι, αλλά από ό,τι φαίνεται από τη στιγμή που έχει πάρει έναν Καναδό παίκτη, θα περιοριστεί και ο Ολυμπιακός στους 4 ξένους. Ναι, μάλιστα. Τους εμφανιστεί κανένα διαβατήριο τελευταία στιγμή. Ικανούς τους έχω. Πώς είπατε? Μήπως έχουν κανένα διαβατήριο, ξέρω, τους έχω ικανούς αυτούς, να τα έχουν έτοιμα. Όλα. Υπήρχε μια τέτοια υποψία, αλλά τελικά από ό,τι ψάξαμε δεν υπάρχει. Υπήρχε μια υποψία ότι υπάρχει γερμανικό διαβατήριο, αλλά δεν συμβαίνει. Οι πρώτες εντυπώσεις από την συνεργασία, από τις συζητήσεις, από τη φιλοσοφία του κυρίου Στάνκου, ποιες είναι, πρόεδρε, πώς τον βλέπετε? Έχει ενθουσιασμό, έχει διάθεση, είναι... Πιστεύω ότι τα δείγματα τα 2 έτη που ήταν προπονητής στη Ρουμανία μας αφήνει αισιόδοξους. Είναι συνεργάσιμος, έχει γνώμη, έχει δηλαδή εναλλακτικές λύσεις. Ο ένας είναι ακριβός, ο άλλος είναι αλλά υστερεί εκεί, το ένα τ' άλλο. Υπάρχει καλή χημεία. Είχε πολύ σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του ρόστερ, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Ναι, πέρα από τον Τζούριτς, ο οποίος ήταν μια δική μας απόφαση και βέβαια δεν νομίζω να υπάρχει προπονητής στην Ελλάδα που δεν θα τον ήθελε, ναι, στην ομάδα του, και του Φιλίπποφ, όλες οι άλλες ήταν δικές του επιλογές και οι ανανεώσεις ακόμα ήταν δικές του εισηγήσεις. Μάλιστα. Λέτε για τον Τζούριτς και τον Φιλίπποφ ότι ήταν κινήσεις που έγιναν κυρίως με διοικητικές αποφάσεις. Ναι, αυτοί οι δύο, ναι. Μάλιστα. Από το... Αλλά πάλι η γνώση του. Ναι, προφανώς. Τι έχετε εισπράξει όλο αυτό το διάστημα που έχει μεσολαβήσει μετά την ανακοίνωση της απόκτησης του Τζούριτς, από όλους όσους μιλάτε, γιατί τις πρώτες μέρες σχεδόν κανείς δεν το πίστευε ότι ο ΠΑΟΚ κατάφερε να φέρει πίσω στην Ελλάδα τον Τζούριτς? Μήπως εμείς το πιστεύαμε? Και εγώ να σας πω ένα περιστατικό. Όταν την πρώτη χρονιά της ανάρτησης των καθηκόντων μου είχαμε παίξει με την Τρεντίνο, όπου έπαιζε ο Τζούριτς, συνέλαβα τον εαυτό μου να σκέφτεται μετά το τέλος του παιχνιδιού και να λέω, να μονολογώ με τον εαυτό μου, είναι δυνατόν κάποια μέρα ένας τέτοιος παίκτης της να φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ? Ναι. Και να που ήρθαν οι συγκυρίες και τη φόρεση. Θα τη φορέσει δηλαδή στη φετινή σεζόν. Τον προκαλούν λίγο με δημοσιεύματα αυτόν από ό,τι βλέπω. Γιατί... αυτά εδώ τα δημοσιεύματα θα γίνουν μεγένθηση στα αποδυτήρια. Ναι, πολύ καλό αυτό. Ναι, έξω. Γίνεται συχνά. Χρειάζεται. Ναι. Ναι, χρειάζεται. Ειδικά σε ένα παιχνίδι. Ναι. Αυτό με ποιον, με τον Παφοχαϊκό να υποθέσω. Ναι. Κύριε Τσαλόπουλε, ο Τζούριτς, ο Φιλίπποφ, ο Μάρκες, ο Χιμένεθ, ο Σαφράνοβιτς, πραγματικά πώς ονειρεύεστε αυτή τη χρονιά? Πώς ονειρεύεστε στο γήπεδο, στην ομάδα, στην Ευρώπη? Μόνο επιτυχίες. Κοιτάξτε να δείτε, συμβαίνει. Κοιτάξαμε λίγο και τις σχέσεις των παικτών. Δεν είναι μόνο, δηλαδή, θελήσαμε να υπάρχει μια ομοιογένεια. Παράδειγμα, ο Τζούριτς είναι φίλος με τον Ζένια, τον Γκόρτσιενο. Ναι. Όλοι έχουν δεσμούς μεταξύ τους, αν θα το δείτε, και από το παρελθόν, και αγωνιστικές αλλά και εξωαγωνιστικές σχέσεις έχουν. Οπότε έτσι θα μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό που λέμε μια οικογένεια. Από την Τρίτη το ΤΑΠ αρχίζει και διαθέτει τα εισιτήρια διαρκείας. Τώρα, εδώ στην Ελλάδα ο κόσμος ενθουσιάζεται πάρα πολύ από τις μεγάλες μεταγραφές και αυτό διαπιστώνουμε και τώρα από τις αντιδράσεις των φιλάθλων μετά όλες τις ανακοινώσεις. Σίγουρα θα παίξει ρόλο αυτός ο ενθουσιασμός, αν και για αυτή την ομάδα ίσως και να μην χρειάζονταν οι μεγάλες μεταγραφές, ώστε το γήπεδο να έχει μόνιμα 2-3 χιλιάδες κόσμο από τα διαρκείας. Έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι. Πιστεύω να μην μείνουμε μόνο στον ενθουσιασμό και αυτός ο ενθουσιασμός να γίνει πραγματικότητα. Περιμένουμε να ανταποκριθούν στις κινήσεις μας. Εμείς κάναμε το καθήκον μας, κάναμε ό,τι μπορούσαμε καλύτερο και πιστεύω τώρα είναι η σειρά των φιλάθλων να ανταποκριθούν. Άλλωστε τα διαρκείας, ειδικά τα φτηνά, των 50 ευρώ, είναι κάτι το εφικτό, θα έλεγα. Ναι. Γιατί θα έχει παιχνίδια Ευρώπης, κυπέλου, του πρωταθλήματος βέβαια, League Cup, έχει περίπου 60 παιχνίδια περιμένουμε να δώσει η ομάδα στη φετινή σεζόν. Άρα εντός έδρας, ξέρω εγώ, πάνω από 25... 30, δηλαδή να βγαίνει περίπου 2 ευρώ το μάτς, αν το κάνουμε αυτή τη διαίρεση. Και πολύ είναι 2 ευρώ, όταν είναι 50. Το διαρκείας για εσάς τι σημαίνει? Είναι κάτι, είναι στήριξη, είναι παρουσία στο γήπεδο, είναι οικονομική συνεισφορά? Πώς το βλέπετε κυρίως? Τι έννοια δίνετε εσείς στο διαρκείας? Εγώ προσωπικά το βλέπω σαν μια ηθική ανταμοιβή, ναι, σε αυτά που κάνουμε σαν διοίκηση. Είναι βέβαια και οικονομική, δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε αυτό. Είναι μια οικονομική ενίσχυση, είναι μια ανάσα. Αλλά είναι και ο κόσμος που δεν είναι απλώς... ο άλλος όταν έχει το διαρκές θα έρθει και στο γήπεδο. Mm-hmm. Θα γεμίσει το παλατάκι, θα έχει ζωντάνια, θα έχει κόσμο μέσα για να στηρίξει την ομάδα, γιατί κακά τα ψέματα παίρνει πάνω της η ομάδα από τον κόσμο. Βεβαίως. Αν σας πω, κύριε Τσαλόπουλο, θα δώσετε 2.000 διαρκές, θα είστε ευχαριστημένος? Θα έλεγα ναι. Μάλιστα. Θα έλεγα ναι. Πέρυσι πώς ήταν περίπου? 1.400 περίπου. Μια χαρά, καλά. Θα μπορούσατε να βάλετε και πιο ψηλά το πίσω. Αλλά είναι εφικτό ο στόχο των 2.000. Σίγουρα. Σίγουρα περισσότερα διαρκείας από μια ομάδα Football League. Τι Football League, Super League, όχι στο ποδόσφαιρο. Άστο, εντάξει, μιλάμε για Top Football League. Μάλιστα, μάλιστα. Αυτό είναι ο στόχο. Από την Τρίτη ξεκινάει η διάθεση. Από 50 ευρώ τα φτηνότερα, τα οποία είναι για τους πιο πολλούς φιλάθλους. Και φτάνουν μέχρι και 400-600 ευρώ, όπως βλέπουμε. 600 ευρώ είναι τα VIP. Υπάρχουν και τα φτηνά για τους άνεργους και ευκαιρίες να δηλώσω, γιατί μας έγινε μια παρατήρηση. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες μπορούν να έχουν το φτηνό εισιτήριο και να έχουν και ένα συνοδό. Μάλιστα. Αυτό επιπρόσθετα μαζί και με τους ανέργους που είναι για 30 ευρώ. Και όπως λέτε, το εισιτήριο για τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. Το βόλεϊ πλέον είναι η κατάλληλη επιλογή για μια οικογένεια να εντάξει το παιδί σιγά σιγά σε μια λογική γηπέδου, στον αθλητισμό και όλες τις συμπεριφορές. Mm-hmm. Ξέρετε, η μεγάλη μου χαρά είναι όταν με τελειώνει το παιχνίδι και βλέπω παιδιά μέσα στον αγωνιστικό χώρο που ζητάνε τις μπάλες να παίξουν και αυτοί. Βέβαια μας στοιχίζει σε κάποιες μπάλες. Αυτό το γεγονός, αλλά χαλαλή, είναι ωραία εικόνα. Μάλιστα. Από όλες τις διαπραγματεύσεις που κάνατε με το Χιμένες, με το Σαφράνοβιτς, με τον Τζούριτς, με όλους αυτούς τους στάρ, τι κρατήσατε, τι διαπιστώσατε όταν εκπροσωπούσατε τον ΠΑΟΚ για το πώς αντιμετωπίζετε από αυτούς τους ανθρώπους, τους επαγγελματίες, κορυφαίους, ο ΠΑΟΚ? Όλοι τους εξέφρασαν την επιθυμία τους και τη χαρά τους ότι θέλουν να συνεργαστούν και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον ΠΑΟΚ. Αυτό σημαίνει ότι πλέον έχουμε αποκτήσει ένα όνομα στο ευρωπαϊκό και θα έλεγα και στο παγκόσμιο χώρο του βόλεϊ. Πέρυσι μιλούσατε ως διοίκηση για υψηλούς στόχους και στην Ευρώπη. Για κάποιες λεπτομέρειες χάθηκε η πρόκριση σίγουρα στους ομίλους. Φέτος τι λέτε για την Ευρώπη, μπορεί να γίνει κάτι παραπάνω? Η προσπάθεια σίγουρα θα γίνει. Πιστεύουμε ότι θα περάσουμε στους ομίλους. Πιστεύουμε το καλύτερο.
Είπατε και νωρίτερα ότι κάποια στιγμή τις προηγούμενες εβδομάδες περιμένατε και τους ανταγωνιστές, τις κινήσεις τους που χτυπάνε κτλ. Κάποιοι από αυτούς πήραν παίχτη από τον ΠΑΟΚ. Ήταν και αυτός ένας λόγος που αποφάσισατε να ανεβάσετε το μπάτζετ, να απαντήσετε, να δημιουργήσετε αυτήν την ομάδα? Όχι, δεν θα έλεγα ότι ήταν. Δηλαδή, παράδειγμα, έφυγε ο Κουμεντάκης και την ίδια μέρα εμείς πριν ανακοινωθεί ήδη είχαμε ξεκινήσει τις συνομιλίες για τον Τζούριτς. Δεν ξέραμε ότι ο Κουμεντάκης, γι' αυτό και εγώ σε μία συνέντευξή μου είπα ότι συζητάμε και είμαστε κοντά και πίστευα ότι είμαστε κοντά. Αλλά οι παίκτες είναι ελεύθεροι, κάναν τις επιλογές τους και επέλεξε ο Κουμεντάκης τον Ολυμπιακό. Εύχομαι να μην μετανιώσει. Και ο Πελεκούνας τον Παναθηναϊκό. Καλή του τύχη. Θα έχουμε διαφορετικό σκηνικό φέτος στο ελληνικό βόλεϊ και με τον Παναθηναϊκό? Με δεδομένο ότι ενισχύεται και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, ναι, από ό,τι φαίνεται, πιστεύω ότι θα έχει ωραία παιχνίδια, θα έχει καλό ανταγωνισμό. Δηλαδή δεν θα είναι ένας μονόλογος μεταξύ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού. Και συνήθως επειδή ο ένας τραβάει τον άλλο προς τα πάνω, αυτό μπορεί να βοηθήσει όλους και να γεμίσουν και τα γήπεδα ακόμη περισσότερο. Σίγουρα. Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Τσαλόπουλε. Καλή συνέχεια. Την αποκαλείς διακοπές, μια και κλείσατε τόσο νωρίς το ρόστερ. Και ό,τι καλύτερο για την επόμενη σεζόν. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Γεια. Αυτά από τον πρόεδρο του ΤΑΠ. Μας εξήγησε όλο το σκεπτικό για αυτή την ομάδα που πραγματικά θες να ξεκινήσει αύριο η σεζόν και να πας να τη δεις. Ο Τζούριτς, ο Φιλίπποφ, ο Χιμένεθ, ο Σαφράνοβιτς, ο Μάρκες, ο Γκόρτσανιουκ, έχει ανέβει πάρα πολύ το επίπεδο, ανέβηκε το μπάτζετ, όπως ακούσατε, όσο μας είπε, 20-30%, πάντα εκεί κοντά δίπλα ο Σαββίδης. Ακούσατε το σκεπτικό, τι προσφέρει, τι ασφάλεια προσφέρει ο Σαββίδης. Σου λέει άλλος, είμαι εγώ εδώ να κάνω το βήμα παραπάνω. Αν κάτι δεν πάει καλά, ξέρω ότι είναι εκεί. Ο Σαββίδης με θετική διάθεση. Μεγάλη υπόθεση αυτή, όπως και να το κάνουμε. Ο στόχος των διαρκείας τουλάχιστον 2.000. Το νούμερο δεν είναι και τίποτα ιδιαίτερο. Και ακούσατε τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ για το πόσο ονειρεύεται την επόμενη σεζόν. Νομίζω κανένα μήνα από τώρα θα ξεκινήσει η προετοιμασία και θα έχουμε την πρώτη εικόνα και από τον κύριο Στάνκο, τον προπονητή, και από όλους αυτούς τους παιχταράδες που θα παίξουν στο βόλι του ΠΑΟΚ. Φίλος, έχουν σκεφτεί στο βόλι να πούν δύο λογάκια για τον προγραμματισμό στην ΠΑΕ. Αναφέρει μετά τη συνέντευξη του κ. Τσαλόπουλου που μας εξήγησε πώς και τι έγινε φέτος το καλοκαίρι με το ρόστερ της ομάδας βόλεϊ. Δεν έχουμε διαβάσει μηνύματα που έχει στείλει. Επιστρέφουμε και με τον Λιμιό. Τελευταίο δεκάλεπτο για το ΠΑΟΚ 24 εδώ στον Λίμπερο. Ακούσαμε τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ, τον κύριο Αντώνη Τσαλόπουλο, να μας περιγράφει όλα όσα έγιναν τις τελευταίες ημέρες και εβδομάδες στην ομάδα βόλεϊ του ΠΑΟΚ και το πώς διαμορφώθηκε το νέο εντυπωσιακό ρόστερ των κυπελούχων, οι οποίοι φυσικά θα τα διεκδικήσουν όλα την νέα σεζόν. Πάμε σε κάποιες ειδήσεις και ποδοσφαιρικές. Βλέπουμε στο ΠΑΟΚ ΣΕΡ. Καταρχάς, αυτό που αναφέραμε και νωρίτερα, προτάθηκε στη Φροζινόνε ο Ελ Καντουρί. Γράφεται στην Ιταλία. Αφήστε ήσυχο το που λένε, μου. Στην Καζέτα γράφηκε. Πεχτάρα. Τώρα, πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Πώς γίνεται, φίλε? Μεγάλο συμβόλαιο, όχι ξεκάθαρο ρόλο. Μπορεί να έχει εντολή από το μάνατζερ του να δοθεί. Τα δεν γίνονται. Τι δεν γίνεται? Δεν γίνονται. Μια χαρά γίνονται. Βλέπουμε μια ανάρτηση του Πάμπλο Γκαρσία, του προπονητή της ομάδας K20, του ΠΑΟΚ, ο οποίος σχολιάζει ο Ρουγανός την αποχώρηση από τον ΠΑΟΚ του γυμναστή του κυρίου Δανιηλίδη. Γυμναστή και βοηθό προπονητή, εντάξει. Ο Δημήτρης Δανιηλίδης με πολλά χρόνια παρουσία στην στέλεχος που δημιούργησε ο ΠΑΟΚ στην ομάδα, ναι.
γενικά στις ποδοσφαιρικές ομάδες του ΠΑΟΚ και στην πρώτη ομάδα και, στην πρώτη ομάδα. Και στις ακαδημίες. Ο Γκαρσία, που ξέρουμε πόσο έτσι δύσκολος είναι, πόσο τα λόγια του τα μετράει και πολύ δύσκολο να εκθιάσει έτσι. Είχαν πάρα πολύ καλή συνεργασία και κάνανε πάρα πολύ καλή δουλειά μαζί. Γράφει για τον Δανιλίδιο Γκαρσία. Φεύγει ένα πολύτιμο κομμάτι από την ομάδα. Επίσης είναι μια μεγάλη απώλεια για τον ΠΑΟΚ, γιατί για εμένα είναι ο καλύτερος στη δουλειά του. Του εύχομαι ότι καλύτερο θα ξαναπούμε. Άμα για τον Γκαρσία ο συγκεκριμένος γυμνασίος είναι ο καλύτερος στη δουλειά του, πώς φεύγει τον ΠΑΟΚ? Δεν είναι μόνο για τον Γκαρσία ο καλύτερος ο Δανιλίδης, από πολλούς 5-6. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, τώρα διαβάζω εδώ τον Γκαρσία. Σαφώς ξέρουμε τις απόψεις κι άλλων και το γνωρίζουμε. Πώς έβγαινε τον ΠΑΟΚ αφού τον θέλουν όλοι και τον εκτιμούν και είναι ο καλύτερος? Ο ΠΑΟΚ τους καλύτερους δεν θέλει. Οι ακαδημίες του ΠΑΟΚ έχουν δύο απώλειες. Έχουν μία του Βασίλη του Μίτα που θα φύγει, νομίζω πάει στην Ομόνια, και μία του Δημήτρου Δανιλίδη που πάει στο Ντουμπάι. Στο Ντουμπάι πάει? Ναι. Για ποδόσφαιρο? Ναι. Και οι δύο περιπτώσεις, κοίτα να δεις τώρα. Η ακαδημία του ΠΑΟΚ δεν συνδέεται καλά με την πρώτη ομάδα. Το έχουμε πει αυτό 100 φορές. Ένα κλίμα στην ακαδημία που υπάρχει είναι λίγο ότι τι κάνουμε εδώ. Δεν υπάρχουν... έχει αποτέλεσμα η δουλειά τους. Ναι, δηλαδή ένα θέμα που είχαν, παραδείγματος χάρη, που έχω συζητήσει με αρκετά παιδιά που είναι εκεί πέρα, είναι τι επιλογή έχω. Να κάτσω να κάνω το δημόσιο υπάλληλο ή να σηκωθώ να φύγω να πάω κάπου που να είναι, ξέρω εγώ, πιο αποτελεσματικό αυτό που κάνω. Γιατί το στόχος μιας ακαδημίας είναι να δημιουργεί παίκτες που στέκονται σε υψηλό επίπεδο, εντάξει. Ναι. Στο επίπεδο του ΠΑΟΚ τώρα μιλάμε. Και ο Βασίλης ο Μίτας και ο Δανιλίδης, ο Δημήτρης, αποχώρησαν και θεωρούνται top στελέχη της ακαδημίας, εντάξει. Είχε προηγηθεί και του Ζαζόπουλου, γενικά φεύγει κόσμος. Μάλιστα. Και νομίζω το πρόβλημα είναι εκεί. Λοιπόν, βλέπουμε στο handball, στο γυναικείο, μεταγραφή. Ποια είναι αυτή η Σλοβένα? Μπαμ! Η Τέγια η Φερφόλια. Έλα ρε φίλε, έκλεισε. Την ξέρεις και αυτήν, ε? Ίντερ, εκπληκτική. Μίλαν. Όχι, Ίντερ, Ίντερ. Α, Ίντερ. Ίντερ. Ο Α Σίγμα ΠΑΟΚ και το Δήμα handball γυναικών ανακοινώνουν την έργα συνεργασίας με τα αθλήτρια Τέγια Φερφόλια. Υπέρ από συμβόλαιο για το 18-19. 1,83. Βασικό στέλεχος της εθνικής ομάδας Σλοβενίας. Που έχει παράδοση το handball. Μάλιστα. Μπαμ, λέει. Εκπληκτική δεξιόχειρας. Μπαμ. Δεξιόχειρας είναι. Ψηλή. Πώς είναι να... 1,83 το έχουμε δουλέψει. 1,83. Φίλε, τώρα εντάξει, εσύ δεν ξέρεις τα ύψη αυτά, αλλά τα έχουμε δουλέψει. Είναι δύσκολα τα ύψη. Δεν είναι εύκολα. Δεν αντιμετωπίζονται εύκολα. Μάλιστα. Στο man to man και στο man to woman και γενικά. Να επιστρέψουμε στο ποδόσφαιρο, να ακούσουμε τον Δημήτρη Λιμιό τι δήλωσε για το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας, μετά και το χθεσινό παιχνίδι στο οποίο ο ΠΑΟΚ δυσκολεύτηκε, δεν κατάφερε, έχασε από την Νόρτζελαντ, είχε λίγα καλά διαστήματα, δεν ανταπεξήλθε τόσο καλά και στο παιχνίδι των Δανών με τα τρία στόπερ, με τις γραμμές πολύ ψηλά, δεν κατάφερε να βγάλει πολλές φάσεις, έκανε λάθη, τα πλήρωσε. Μίλησε για όλα αυτά ο Λιμιός. Για να τον ακούσουμε. Θέλω να θα αναφερθώ στα φιλικά. Η ομάδα έδειξε ένα μέτριο προς καλό πρόσωπο. Στο πρώτο φιλικό έκανε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Στο δεύτερο φιλικό με την Άντερλεχτ η ομάδα τα βρήκε λίγο σκόρο στο πρώτο μίχρονο, αλλά κατέφερε στο δεύτερο μίχρονο να βελτιώσει την εικόνα της και να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Από εκεί πέρα στο σημερινό φιλικό η ομάδα στο πρώτο μίχρονο τα βρήκε λίγο σκούρα, διότι οι αντίπολοι παίζαν ένα σύστημα το οποίο ήταν 3-5-2, το οποίο δεν είχαμε δουλέψει προπονήσεις και δεν κάναμε σωστή πίεση, οπότε τα είχαμε βρει λίγο σκούρα, αλλά όταν πιέζαμε σωστά, οι οποίες ήταν 2-3 φορές όχι παραπάνω, παίρναμε σωστά την μπάλα και κάναμε καλές αντεπιθέσεις. Από εκεί και πέρα η ομάδα έπαιξε σταδιακά καλό ποδόσφαιρο, από εκεί και πέρα είναι η προετοιμασία, δουλεύουμε και προετοιμαζόμαστε και για τα επόμενα φιλικά. Μιας που αναφέρθηκε στα φιλικά, στο πρώτο μήχρονο ένα από τα προβλήματα που αντιμετώπισε ο ΠΑΟΚ ήταν και η πολύ έντονη πίεση που ασκούσαν οι Δανείοι. Δεν έδειχνε να μπορεί να ανταπεξέλθει εύκολα. Γιατί έτσι? Η ομάδα δεν. Η αντίπαλη ομάδα πίεζε πολύ καλά και εμείς δεν βρίσκαμε τις σωστές λύσεις. Δεν κάναμε τις σωστές κινήσεις μέσα στο γήπεδο για να
βγάλουμε, για να βγάλουμε την μπάλα από το δικό μας μισό. Από εκεί και πέρα, στο δεύτερο, βελτιώσαμε την εικόνα μας. Βάλαμε ένα όμορφο γκολ κατά την άποψή μου, αλλά η ομάδα δεν κατάφερε να εσωφαρίσει. Πάντως, παίζει ρόλο και το γεγονός ότι η Νόρτζελαντ σε μια εβδομάδα δίνει επίσημο παιχνίδι, δηλαδή είναι πολύ πιο μπροστά από σας, έτσι. Ναι, εγώ όπως είπα και πριν, είμαστε προετοιμασία. Η Νόρτζελαντ είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Όπως είπες και εσύ, σε μια εβδομάδα ξεκινάει το Europa League. Ήταν μια δυνατή ομάδα. Συγχαρητήρια στην Νόρτζελαντ. Εμείς κοιτάμε τη δουλειά μας, πώς θα βελτιωνόμαστε και πώς θα είμαστε έτοιμοι στο μάτς με τη Βασιλεία. Δημήτρη, πολύ ανταγωνισμό στη θέση που αγωνίζεις. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα προσωπικά για σένα, αν είσαι ευχαριστημένος, πού στοχεύεις ενδεχομένως? Εγώ από πέρσι ξέρω πάνω κάτω, ξέρω το πλάνο του προπονητή, ξέρω πώς πρέπει να είμαι μέσα στο γήπεδο τακτικά, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Θα πρέπει να ανεβάσω τον πύχη πιο ψηλά, να γίνω ακόμα καλύτερος για να διεκδικήσω μια θέση στη βασική ενδεκάδα. Ο ανταγωνισμός είναι πολύ καλός, όπως είπε, είναι υγιής και είμαι σίγουρος ότι, και πιστεύω στον εαυτό μου, ότι σε αυτή τη φετινή χρονιά του ΠΑΟΚ ότι θα διεκδικήσω μια θέση. Μας δόθηκε εντύπωση ότι εντάξει, είμαστε στο ίδιο μέρος όπως και πέρσι, αλλά είδαμε έναν εντελώς διαφορετικό ΠΑΟΚ, μια διαφορετική προετοιμασία. Συμφωνείς με αυτό και έχει να κάνει κυρίως με το ότι είστε με τον προπονητή 10 μήνες, σας ξέρει και το ξέρετε? Εντάξει, ο κάθε προπονητής έχει τη δικιά του φιλοσοφία και κάνει τη δικιά του προετοιμασία. Εμείς, ο προπονητής μας ξέρει, ξέρουμε, οι περισσότεροι παίκτες ξέρουμε τη φιλοσοφία του προπονητή, δουλεύουμε πάρα πολύ πάνω στο τακτικό κομμάτι. Προσπαθούμε στα φιλικά να είμαστε τακτικά πάρα πολύ καλοί, να παίζουμε πολύ γρήγορα, να πιέζουμε πάρα πολύ ψηλά τον αντίπαλο και να παίζουμε σχετικά όμορφο ποδόσφαιρο. Αυτό προσπαθούμε σε αυτά τα τρία φιλικά. Έχουμε, όπως είπα και πριν, έχουμε δείξει κάποια καλά στοιχεία και έχουμε πάρα πολύ δουλειά ακόμα και πιστεύω ότι θα βελτιωθούμε ακόμα περισσότερο. Μπορεί ο κάθε προπονητής να έχει τη δική του φιλοσοφία. Εσύ όμως πέρσι τέτοιο καιρό ήσουν στην άκρη, έκανε ατομικό και με το σκεπτικό να φύγει δανεικό. Τα πράγματα άλλαξαν από τότε προς τον κύριο Λουτσέσκου. Συνεπώς υπάρχει μια σημαντική διαφορά στη φετινή σου παρουσία στην προετοιμασία σε σχέση με πέρσι. Εντάξει, αυτό μπορεί να συμβεί στον κάθε ποδοσφαιριστή να βρεθεί εκτός πλάνου. Αυτό είναι μια επιλογή του προπονητή. Εσύ θα πρέπει να δουλεύεις, να μην δίνεις δικαιώματα στην ομάδα και να μην δημιουργείς πρόβλημα. Και όταν σου δοθεί ευκαιρία, να δείξεις ότι είσαι 100% και να διαψεύσεις τον προπονητή. Φέτος δεν έχω τόσο πολύ άγχος, διότι ο προπονητής με ξέρει και ότι με πιστεύει και μου έχει πει ότι μπορώ να φτάσω πολύ ψηλά και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά του λόγια. Και έχω ξεκινήσει για την κατά άποψή μου πάρα πολύ καλά την προετοιμασία. Έχω δείξει καλά στοιχεία. Ο προπονητής βλέπει αυτά που είναι να δει. Και πιστεύω ότι έχω να δώσω ακόμα περισσότερο στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ σε τρεις εβδομάδες περίπου αντιμετωπίζει την Βασιλεία. Υπάρχει και το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Το μυαλό σου φυσικό είναι να είναι στην ξεκούραση τις επόμενες ημέρες. Πώς βλέπεις αυτά τα παιχνίδια με τους εφετούς και το στόχο του Champions League? Ο στόχος εντάξει, για μας είναι κάτι το μοναδικό, να μπει ο ΠΑΟΚ στους ομίλους του Champions League. Δεν είναι δύσκολο, αλλά δεν είναι ακατόρθωτο. Η Βασιλεία είναι μια πολύ δυνατή ομάδα, με όνομα στην Ευρώπη, με πολύ καλά παιδιά στην Ευρώπη και με αποκορύφωμα με τη Manchester City που την κέρδισε κιόλας. Πιστεύω ότι η πιθανότητα είναι 50-50. Το πρώτο μάτς είναι μέσα στην Τούμπα. Εκεί πρέπει να δείξουμε ένα καλό πρόσωπο και μέσα στη Βασιλεία να πάρουμε το καλύτερο που μπορούμε. Μέχρι τις 7 σήμερα που είχαν ορίσει για τα διαρκεία, ήταν η πρώτη μέρα από τα εκδοτήρια. Μιλάμε για πάρα πολύ κόσμο. Διψάει ο κόσμο για αυτό. Πώς νιώθεις γι' αυτό και τι μήνυμα θες να στείλεις? Είμαι πολύ χαρούμενος διότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ ακολουθεί την ομάδα. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ θέλει να έρχεται στο γήπεδο διότι έβλεπε πέρσι την ομάδα να παίζει και από τη μέση και μετά ένα πολύ όμορφο ποδόσφαιρο. Και αυτό το χαροποίησε και θέλει του χρόνου να στηρίξει την ομάδα από την αρχή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Το επόμενο φιλικό του ΠΑΟΚ την Δευτέρα με τη Στεάουα. Περιμένουμε και τα τελευταία δύο φιλικά. Υπήρχε μια πληροφορία ότι θα είναι με την Αντβέρπ. Δεν είναι σίγουρο. Μιλάμε για... Το είδαμε σε ένα χαρτί στο γήπεδο ότι παίζουμε με την Αντβέρπ. Δεν το ξέρει κανείς. Για τις 16 Ιουλίου τώρα. Ο ΠΑΟΚ είναι στο δρόμο, επιστρέφει. Θα ξεκουραστούν για λίγες ημέρες, θα επιστρέψουν στο γήπεδο την Πέμπτη και την Κυριακή αναχώρηση και πάλι για Ολλανδία. Ναι, είναι μηνύματα. Για να κλείσουμε τα μηνύματα τα οποία έχετε στείλει. Φίλοι προβλέπουν ποιος θα παίξει δεξιά στα πρώτα παιχνίδια. Ένας γράφει ότι θα είναι ο Λιμνιός, αυτός έπαιξε και πέρυσι, έχει κάνει παιχνίδια, αυτόν θα επιλέξει ο Λουτσέσκου, πάω και στοίχημα. Ένας γράφει ο Ελ Καντουρί. Δεν έχει άλλο παίχτη να μπει εκεί για να
βγει ισορροπία. Δεν λέτε στον Τζαλόπουλο να πάει και στην ΠΑΕ μια βόλτα να τελειώνουμε τις μεταγραφές. Γράφει ένας φίλος. Ακριβώς στις 2 φτάσαμε. Κλείνουμε και σήμερα την εκπομπή με ΠΑΟ Κοσαρά και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 12 από εμάς. Λοιπόν, από εμάς ευχές για... Καλό μεσημέρι. Μπράβο.